πάμε τώρα να δούμε την Φιλίτσα Καλογεράκου. Καλογεράκου. Πάμε να δούμε τη μήνυση της Φιλίτσας Καλογεράκου, η οποία καταγγέλει έναν πασίγνωστο σεναριογράφο, όπου έλεγε Της έλεγε ότι θα μου κάτσεις και θα ανεβάσουμε το έργο σου, το οποίο βέβαια θα το ξαναγράψω εγώ και θα βάλω το δικό μου όνομα. Θα σου πάρω δηλαδή και το έργο. Για πάμε να ακούσουμε την καταγγελία της. Θέλω να πω πιο αναλυτικά την ιστορία και με αφορμή την ιστορία να εξηγήσω στον κόσμο ότι η σεξουαλική παρενόχληση κατά κανόνα σε ακολουθεί για χρόνια στον επαγγελματικό χώρο. Δεν θα αποκαλύψω ονόματα, πολύ απλά, γιατί δυστυχώς δεν έχω μάρτυρες. Και αν αυτή τη στιγμή αποκαλύψω ονόματα, θα μου γίνει αγωγή. Όπως ξέρετε, η κατάσταση με τον COVID έχει παγώσει τις δουλειές, οπότε δεν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα. Λοιπόν, ας το πούμε πρόσφατο το γεγονός, την τελευταία πενταετία. Είχα ένα έργο που είχα τα πνευματικά δικαιώματα εγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έκανα επαγγελματικές κρούσεις για να μπορέσω να βρω ανθρώπους, να μπορέσω να το ανεβάσω. Τυχαίνει και γνωρίζω τον εν λόγω κύριο Α. Κανονίζουμε επαγγελματική συνάντηση, να του δώσω το έργο να το διαβάσει και αν τον ενδιαφέρει, να προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν στο επαγγελματικό ραντεβού και του λέω ορίστε το έργο, αυτό είναι. Διαβάστε το και αν σας ενδιαφέρει. Και μου απαντάει, αγαπητή κυρία Καλογεράκου, έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κύριε Καμπούρη, έτσι είναι τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Εμείς περιμένουμε τους αρμόδιους εισαγγελείς, οι οποίοι πραγματικά είναι δυστοποιημένοι σε όλα αυτά τα θέματα, συγκεντρώνουν όσα περισσότερα στοιχεία και να θυμόσαστε ότι θα καθίσουν στο σκαμνί όλοι. Όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις θα καθίσουν στο σκαμνί. Οι εισαγγελείς με αυτά τα οποία διαβάζουν, τους έχει σηκωθεί η τρίχα. Ευχής έργων θα είναι, Φίλιππε. Και να πούμε ότι μπράβο στις εισαγγελικές αρχές που αυτή τη στιγμή με το κατεπήγον ελέγχουν τις υποθέσεις αυτές για να τρέξουν το γρηγορότερο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και πρέπει να το πούμε αυτό.